Και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ και να μην μπούμε στην ουσία. Εμείς όμως θα μπούμε στην ουσία και πάμε για μία προς μία της πράξης των ελεγχομένων υπουργών. Για τον κύριο Ρουσόπουλο, πράγμα το οποίο αν θέλετε μπορεί να μας λυπεί, γιατί και εμείς ήμασταν που του κάναμε τη μεγαλύτερη επίθεση, δεν υπάρχει στοιχείο επαρκές για άσκηση ποινικής δίωξης. Και ας μην είχε επέλθει παραγραφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε ποια στοιχεία εμφανίζεται ότι είναι ικανά για να στείλουν έναν άνθρωπο να δικαστεί για απιστία? Ότι συναντήθηκε με τους φορείς και τους είπε ότι δεν είμαι αρμόδιος. Ότι συνάντησε στη Βουλή τον κύριο Μπασιάκο και του είπε τι γίνεται με το θέμα του βατοπεδίου. Και ότι είχε πνευματικό πατέρα τον Εφρέμ και συναντιόταν συχνά. Αυτά τα στοιχεία στέκουνε στη λογική σας ότι θα στείλουν άνθρωπο στο ειδικό δικαστήριο? Και ό,τι έχετε για τον κύριο Ρουσόπουλο στο μυαλό σας, πρέπει να το έχετε και για τον κύριο Καραμαλή. Γιατί ο Αγγέλου που πάτε να κάνετε τη σύνδεση με τον Ρουσόπουλο, γιατί να είναι όργανο του κύριου Ρουσόπουλου και να μην είναι του κύριου Καραμαλή? Συνεπώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και εγώ. Είναι σημαντική συζήτηση. Για τον κύριο Βουλγαράκη δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο. Ποια είναι η πραγματικότητα για να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια? Επειδή η γυναίκα του έχει κάνει τα συμβόλαια, δεν τολμάει η πλειοψηφία να πει ότι τον πηγαίνω σαν ηθικό αυτουργό, που αυτό πιστεύετε όλοι σας μέσα, και ψάχνετε μια παράβαση υποτιθέμενη του αρχαιολογικού νόμου. Και ποια είναι η κατηγορία? Παράβαση καθήκοντος, διότι δεν ξεκίνησε την ακύρωση του συμβολαίου. Την ξεκίνησε ο κύριος Λιάπης μετά? Την ξεκίνησε ο κύριος Σαμαράς μετά? Την έχει ξεκινήσει ο κύριος Γερουλάνος αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να κυρώσει συμβόλαιο που δεν είναι συμβεβλημένο. Συμβεβλημένο ήταν το Υπουργείο Οικονομικών και η Μονή. Πώς θα κυρώσει το Υπουργείο Πολιτισμού συμβόλαιο? Και ήρθε ο κύριος Γερουλάνος στην Επιτροπή. Μάρτυρές μου, οι συνάδελφοι από την αριστερά που όλοι πραγματικά είχαμε έκρηξη μόλις τον ακούγαμε, που του λέμε πείτε μας ποια διάταξη έχει, υπάρχει παράβαση. Και ο κύριος Γερουλάνος είπε δεν γνωρίζω, θα ρωτήσω τις υπηρεσίες. Και πέρασε από τότε ένας μήνας και οι υπηρεσίες δεν απάντησαν. Και μέσα σαν παράβαση διάταξη του κυρίου Βουλγαράκη έχετε εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας του 1992. Του Υπουργείου Γεωργίας που παραβίασε ο Υπουργός Πολιτισμού. Καταλαβαίνετε τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι? Και πραγματικά για αυτούς τους δύο ανθρώπους να είναι τυχεροί να περάσει υπόθεση από την παραγραφή, διότι άμα βρεθούν στο ειδικό δικαστήριο είναι σίγουροι ότι με αυτά τα στοιχεία θα δοθούν. Πάμε τώρα στους τρεις άλλους, στον κύριο Δούκα, στον κύριο Μπασιάκο και στον κύριο Κοντό. Ό,τι λέτε για αδικήματα, απάτης, ξεπλήματος ρώμικου χρήματος και αυτά δεν ευσταθούν. Αφενός γιατί δεν τα είχατε στην πρότασή σας, αφετέρου διότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Βάζετε ηθική αυτουργία σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος χωρίς να ονομάζετε το φυσικό αυτουργό και χωρίς να ονομάζετε το μαύρο χρήμα. Δηλαδή ο υπουργός που είπε να γίνουν τις ανταλλαγές, προσέχτε τι λέτε, ευθύνεται για το αν μετά η Μονή πούλησε το Ολυμπιακό ακίνητο και είχε 9 εκατομμύριο ευρώ υπερκέρδος η Μονή και ευθύνεται για αυτό το ποσό ο υπουργός που είπε να γίνουν οι ανταλλαγές. Για αυτούς τους τρεις ανθρώπους εμείς λέμε ότι υπάρχει μισό λεπτό. Για τους τρεις αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για ποιο αδίκημα. Για το αδίκημα της απιστίας. Για ποιο λόγο? Για τον μεν κύριο Δούκα, διότι υπέγραψε υπουργική απόφαση που παραιτήθηκε το δημόσιο από έκδοση απόφασης και από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι το δημόσιο κέρδισε τη δίκη. Γιατί υπέγραψε υπουργική απόφαση για τις ανταλλαγές και για τον ίδιο λόγο για τον κύριο Μπασιάκο και τον κύριο Κοντό. Και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν σε αυτό το σημείο μόνο για αυτά οι επαρκείς ενδείξεις. Επειδή όμως όλες οι υπογραφές είναι πριν το 2007, υποχρεώμαστε να προτείνουμε τη μία άσκηση ποινικής δίωξης για λόγους εξάλληψης του αξιοπίνου. Πρέπει όμως να πούμε και δύο στοιχεία εδώ. Η υπόθεση στηρίζεται σε δύο αιρέσεις που είναι βασικές. Πρώτη αίρεση, ότι τη λίμνη θα την κερδίσει το δημόσιο.
Δεν θα αποφασίσουμε εμείς ποιανού είναι η κυριότητα της λίμνης. Εκκρεμεί δικαστική απόφαση. Στο εφετείο είναι. Και αν στο εφετείο δικαιωθεί μονή, πού είναι η απιστία του κυρίου Δούκα, για πείτε μου. Πού είναι η απιστία άμα δικαιωθεί μονή στο εφετείο. Μια βασική αίρεση. Όμως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις αφού έχουμε μια πρωτόδικη απόφαση και λέμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Για τον κύριο Μπασιάκο και τον κύριο Κοντή υπάρχει ένα βασικό θέμα. Δεν εμπλέκονται στο θέμα της κυριότητας. Εμπλέκονται στο θέμα των ανταλλαγών. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σκυλάκο αυτό που είπε για τη ζημία, ότι αφού δόθηκε η λίμνη, αυτό είναι μια ζημία. Όμως, ο υπουργός που δεν εμπλέκεται με την κυριότητα, δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει την κυριότητα και έχει τη λίμνη, επειδή την έχει δώσει στο Υπουργείο Οικονομικών και την ανταλλάσσει με ακίνητα, η απιστία του θα γεννηθεί μόνο αν αυτά τα ακίνητα είναι κατώτερης ή μεγαλύτερης αξίας. Τότε θα γεννηθεί απιστία. Εκεί λοιπόν θέλαμε την πραγματογνωμοσύνη. Δεν την έχουμε. Τι λέμε όμως. Έχουμε μια έκθεση του κυρίου Ράκητσι. Δεν είναι επαρκής, γιατί στηρίζεται μόνο σε φορολογικά στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι είναι επαρκές στοιχείο για να πηγαίναμε στο στάδιο παρακάτω, ώστε η ανάκριση μετά να έκρινε το θέμα της πραγματογνωμοσύνης. Όμως ξεκαθαρίζουμε από τη στιγμή που έχουμε αποφάσει πριν το 2007. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα. Κύριοι συνάδελφοι, συγχωρήστε με για την ένταση. Ενδεχομένως μίλησα περισσότερο σαν ένας άνθρωπος που γνωρίζω την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη Εξεταστική Επιτροπή μέχρι τώρα. Και μακάρι οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν το βράδυ να ακούσουν και αυτά τα οποία θα έχουν υποθεί εδώ πέρα και να έχουν διαβάσει το πόρισμα. Διότι κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή κρινόμαστε και κρινόμαστε στην κοινωνία. Και κρινόμαστε ως νομοθετικό σώμα. Και ή θα πάρουμε μια απόφαση γενναία που θα λέει «Κύριοι, κακός νόμος, αλλά υπάρχει νόμος», ή διαφορετικά θα κρυφτούμε πίσω από το δικαστικό συμβούλιο. Και όταν το δικαστικό συμβούλιο έρθει και πει «Εξάλληψη του αξιοπίνου», τότε να δω τι θα λέτε στους ψηφοφόρους σας για κάθαρση. Ευελπιστώ ότι αυτό είναι το τελικό στάδιο της υπόθεσης. Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά πολύ φοβάμαι ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν δέχτηκε την πρόταση της Μονής για επιστροφή των ακινήτων και να μένει ανοιχτή μόνο η υπόθεση της λίμνης, την οποία το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμά του σήμερα, ξέρετε πόσο λέει ότι είναι η αξία της λίμνης, 3.700 και 2.700, 5,5 εκατομμύρια ευρώ, και λέει ότι τις κάνατε υπερεκτίμηση. Τι λέει η Μονή, πάρτε τα όλα πίσω και μένει ανοιχτή η λίμνη. Ποιος ο κίνδυνος του δημοσίου? 5,5 εκατομμύρια ευρώ βάσει του πορίσματος στο ΠΑΣΟΚ. Και επιλέγει μια διαδικασία που αν η Μονή κερδίσει τελικά την κυριότητα θα ισχυροποιήσει και όλες τις ανταλλαγές. Και τότε θα έρθουν να κριθούν εδώ υπουργοί που δεν δέχτηκαν την 3-12 του 2009 που έκλεινε το θέμα, που ήταν σχεδόν ομόφωνη γνωμοδότηση, και τότε να δω τι θα έρχεστε να πείτε για ζημιά ή μη ζημιά του δημοσίου. Με αυτές τις σκέψεις το βράδυ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εξάλειψης. Μην κρύβεστε άλλο και μην κρύβεται ο υπουργός που έχει το σύγγραμμά του εδώ και ο έτερος υπουργός που είναι συνταγματολόγοι. Πρέπει να τους ακούσουμε και να τους ακούσετε, γιατί στο πόρισμά σας δεν τους ρωτήσατε.